σήμερα λέω να τα πούμε έτσι λίγο αναλυτικά με τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου, τον οποίον λόγω της επικαιρότητας έχουμε 2-3 φορές προγραμματίσει το αναβάλουμε. Σήμερα όμως τον έχουμε, διότι ακούμε αυτά, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο για τις ευρωεκλογές, στόχοι και στρατηγικές κομμάτων λίγο πριν την κάλπη, παρεπιπτόντος, ρε αδερφέ, ένα ελληνικό κόμμα να πει, ρε παιδιά, η Ευρώπη σε αυτό το χαλασμό, εμείς λέμε ότι πρέπει να πάει έτσι. Έχετε ακούσει? Όχι. Καλημέρα κύριε Αποστολού. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, λέω ότι το κλίμα αρχίζει και γίνεται γκροτέσκο πια, όχι σουρεάλ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αν δούμε ότι πλέον έχουμε μπει σε μια λογική να αγοράσουμε ειρήνη με παραχωρήσεις, πλέον έχει γίνει και γκροντέσκο και απειλητικό για την ίδια την ύπαρξή μας. Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ρωτήσω, ο κόσμος αλλάζει με δραματικό τρόπο. Η Ευρώπη δεν ξέρω αν μετεωρίζεται, και όταν λέω Ευρώπη δεν εννοώ ντε και καλά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά βλέπω ότι σε αυτή τη διελκυστίδα Αμερικανών, Κινέζων, Ρώσων είναι ούτως ή άλλως μες στην πίεση. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Κουβέντα γίνεται για αυτή την Ευρώπη? Όχι, δεν γίνεται καμία κουβέντα, γιατί το ερώτημα είναι ποια Ευρώπη θέλουμε. Εκείνη των τεχνοκρατών ή εκείνη των λαών? Μια Ευρώπη της ειρήνης ή μια Ευρώπη του πολέμου? Μια Ευρώπη της ύφεσης, της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας ή μια Ευρώπη της ανάπτυξης και της υπεράσπισης των εισοδημάτων? Διεκδικούμε άραγε μια Ευρώπη της δημοκρατίας ή μια Ευρώπη του περιορισμού των δημοκρατικών κατακτήσεων και ελευθεριών? Θέλουμε, κύριε Σαχίνη, μια Ευρώπη με τις αντιφάσεις και τις αντινομίες ή μια Ευρώπη με συγκεκριμένους προορισμούς? Και επίσης φιλοδοξούμε να έχουμε μια Ευρώπη που πλειοδοτεί τις διαιρέσεις ή, εν πάση περιπτώσει, επιθυμούμε μια Ευρώπη στο σεβασμό των λαών? Άραγε διεκδικούμε, θα πω και πάλι, θα χρησιμοποιήσω το ίδιο ρήμα, μια Ευρώπη που αποτελεί μια κλειστή σέκτα σαν και εκείνη του Χολστάιν, ή μια Ευρώπη αναστοχαζόμενη στις εμπνεύσεις του Μονέ και του Ουσουμάν? Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, και εδώ θα πρέπει να τεθούν ότι η Ευρώπη εκ των πραγμάτων θα πρέπει να εμπνέεται από τις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, από τις αρχές του κράτους δικαίου και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί μόνο επί τη βάση των παραπάνω αρχών μπορεί να χτίσει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, ότι μπορεί να το έχουμε σαν μια κατάκτηση, ή σε κάθε άλλη περίπτωση εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε σε μια λογική ενός αντιπολιτευτικού ευρωπαϊσμού, που όμως κάποιοι το φοβούνται. Και γιατί το φοβούνται θα το αναλύσουμε παρακάτω. Θέλω να σας πω ότι αυτή η Ευρώπη που περιγράφεται και που έχει μια πυραμίδα προφανώς, έχει μερικά κοινότυπα. Δηλαδή, από το εργοστάσιο στη Λαμία, που μία μέρα πριν ελεγχτεί από το ΕΦΕΤ για τη δηλητηρίαση μαθητών από τα τρόφιμα του καίγεται, συμπτωματικό μπορεί να είναι, μέχρι την Ευρώπη της κυρίας Ντελάιεν που παίρνει μια επιστολή να κάνει ντά τις πολυεθνικές. Καταλάβατε? Ναι. Αυτή είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη της υποκρισίας, είναι η Ευρώπη των μεγάλων συμφερόντων που κινούνται παντού, είναι η Ευρώπη που είπαμε προηγουμένως των λόμπι. Και να καταλάβουμε κάτι, ότι ξέρετε, από τις αποφάσεις που αυτή τη στιγμή λαμβάνει η ευρωπαϊκή κοινότητα για τους λαούς της Ευρώπης, το 75% και πλέον γράφονται από τα λόμπι. Λοιπόν, αν ζητάμε μια τέτοια Ευρώπη και αν οικοδομούμε μια τέτοια αντίληψη, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Γιατί αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη των ολιγοπωλιακών δομών, είναι η Ευρώπη των ομάδων με ειδικά συμφέροντα που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Μεταξύ αυτών, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν εξυπηρετούν και την ειρήνη σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, και εσωτερικά σε αυτό το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε σχέσεις κρατών ισχύως με κράτη αδύναμα, ενώ κανονικά υποτίθεται ότι θα πάμε όλοι μαζί? Να πω ένα απλό: σε συνθήκες ενεργειακής
κρίσης βαθιάς στην Ευρώπη, το τι και πώς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί σας, συμβαίνει το εξής, θα το πω απλά. Θα πάρω την Ελλάδα. Παίρνουμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Συνοχής για να τα επιστρέψουμε σε γερμανικά προϊόντα που θα πουληθούν, προσέξτε το, για να έχουμε ενεργειακά αναβάθμιση στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας, με συστήματα κατά βάση γερμανικά. Δεν μπορούμε να χαράξουμε λοιπόν μια πολιτική διάθεση σε αυτών των κονδυλίων για την παραγωγική βάση της χώρας. Με έναν τρόπο μας τα δίνουν και με τον άλλο τρόπο τα γυρνάμε πίσω. Κάνω λάθος? Καθόλου. Είναι η λογική της αντιπαροχής, η οποία είναι κυρίαρχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνω αυτά, σου δίνω εκείνα, μετρώ τι δυνάμεις έχεις, οικονομικές κτλ. Κτλ. Δηλαδή το μέγεθός σου, τον πόη σου, και στη συνέχεια διαπραγματευόμαστε έτσι. Οι ισχυρότερες χώρες εκ των πραγμάτων θα έχουν περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και λιγότερα εσύ, που είσαι μια μικρή και μέσα σε εισαγωγικά αδύναμη χώρα. Αυτό ακριβώς γίνεται και με την εξωτερική πολιτική, όταν εμείς διαπραγματευόμαστε ζητήματα με τους Βαλκάνιους ή με την Τουρκία. Γιατί η ζυγαριά ρίχνεται προς τα εμάς, δηλαδή μας ρίχνουν με άλλα λόγια, διότι απλούστατα η Ευρώπη μετράει τις δυνάμεις. Τι λέει? Λέει στην παρούσα φάση ότι, ξέρετε, εμείς θεωρούμε, η Γερμανία το λέει, ότι τα Βαλκάνια και οι χώρες Σκόπια, Αλβανία κτλ. Είναι δικός μας χώρος, δηλαδή τον ελέγχουμε. Είναι ένα προτεκτοράτο γερμανοαμερικανικό. Επομένως εσείς, και εσείς προτεκτοράτο είσαστε, αλλά θα πρέπει να φτάσετε σε κάποιους συμβιβασμούς. Το ίδιο γίνεται και με την Τουρκία. Τι λένε οι Ευρωπαίοι με την Τουρκία? Είναι μια μεγάλη αγορά. Επομένως θα πρέπει να δικαιολογήσουμε ακόμη και κάποιες τρομοκρατικές ενέργειες του τύπου, δηλαδή κάποια ρητορική επιθετική προς τη χώρα σας ή και κάποιες διεκδικήσεις από την Τουρκία προς τη χώρα σας. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως ότι ο ένας δρόμος είναι, αν μπορούν να συζητήσουν οι κυρίαρχοι παίκτες τέτοια ζητήματα, ο άλλος είναι μια ευρωπαϊκή αντιπολίτευση, αλλά εδώ αρχίζουν τα περίεργα. Τι εννοείτε? Εννοώ μια ευρωπαϊκή αντιπολίτευση που θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με όλη αυτή τη λογική που έχει οικοδομηθεί εδώ και χρόνια. Προσφάτως το Economist, ο Ζαν Ζιελόνκα, με ένα άρθρο του, ένας κορυφαίος, έτσι, εν πάση περιπτώσει, σχολιαστής και αναλυτής, έγραψε ότι το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δυστυχώς δεν δημιουργείται μια αντιπολιτευτική ευρωπαϊκή σκέψη ή ένας αντιπολιτευτικός ευρωπαϊκός στοχασμός. Ως εκ των πραγμάτων, τότε είμαστε καταδικασμένοι στη λήψη λανθασμένων επιλογών και αυταρχικών πολιτικών από την Ευρώπη. Είτε το θέλουμε είτε όχι, όπως είπαμε, οι λομπίστες, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη των πραγμάτων με την υπεράσπιση των ολιγοπωλιακών δομών, τα ειδικά συμφέροντα θα είναι πάντοτε κυρίαρχα. Αν καταπολεμήσουμε ή καταφέρουμε, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ρεύμα πάνω στην αντίληψη του αντιπολιτευτικού ευρωπαϊσμού, τότε ενδεχομένως να αλλάξει ένα μέρος ή μια κατάσταση στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Αλλιώς είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Και εμείς, ακόμη περισσότερο σαν χώρα, με τα προβλήματα που έχουμε τόσο εσωτερικά, αλλά στην παρούσα φάση με πάρα πολλά εξωτερικά προβλήματα. Καλά, τα εσωτερικά το ξέρετε κι εσείς, η ακρίβεια, θα το πω λαϊκά, γαβρώνει αυτή τη στιγμή. Ό,τι και αν λένε. Το ένα αφήγημα ήταν ο πληθωρισμός που είναι εισαγόμενος. Μετά ο πληθωρισμός της απληστίας. Για τον πληθωρισμό της προσφοράς δεν μιλάει κανείς. Γίνεται ό,τι γίνεται και τελικά η κουβέντα αναπτύσσεται γύρω από το αν θα μειωθεί ή όχι ο ΦΠΑ. Αλλά εκεί δεν πιάνει τον τάβρο από τα κέρατα. Ακριβώς. Δεν γίνεται καν προσπάθεια για να μειωθεί η ΦΠΑ, που και αυτό δεν είναι πανάκια. Δεν γίνεται κάποια προσπάθεια, αλλά δεν υπάρχει μια συντονισμένη αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η ακρίβεια σήμερα, όπως σωστά το είπατε, θερίζει. Τι μας λένε? Ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόχειρο επιχείρημά τους. Μπροστά με αυτά τα επιχειρήματα, όταν διεκδικείς μια πολιτική με αυτά τα επιχειρήματα, τότε δεν έχεις μέλλον. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να καταφέρεις να φτιάξεις την οικονομία σου και την αφήνεις στα χέρια των κερδοσκόπων που θα ρημάξουν την χώρα.
και όντως θα τη ρημάξουν, όπως μας ρημάζουν σε καθημερινό επίπεδο. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αναστάσης, καλημέρα στον κύριο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, ακόμη και στην Ελλάδα όμως, το σύστημα νομής και οικονομικά είναι ένα κλειστό σύστημα. Είπατε, λέγε, το lobbying των Βρυξελών. Το lobbying των Αθηνών το ξέρετε. Ακόμη και σοβαρές παραγωγικής υφής επενδύσεις στην Ελλάδα δεν μπορούν να έρθουν, γιατί συναντάνε αυτό το lobbying 6, 7, 8, 10 εταιριών. Και από εκεί και πέρα η μόνη επένδυση είναι η επένδυση του real estate με τις γνωστές συνέπειες και τις αρπαχτές. Διαφωνείτε, λέει. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αναφέρθηκα για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω των εκλογών. Η ελληνική τώρα πραγματικότητα με τους Έλληνες λομπίστες είναι έτσι και ακόμη και χειρότερη. Είναι γεγονός ότι σήμερα οι ολιγάρχες χαράσουν κατ' ουσίαν την εσωτερική πολιτική και την εξωτερική πολιτική. Ένα μέρος και από την εξωτερική πολιτική. Είναι αλήθεια ότι σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, διότι τα σχέδια και των ολιγαρχών και των ολιγοπωλιακών δομών είναι σε αυτή την κατεύθυνση και δεν υπάρχει ανοιχτός ορίζοντας για να βρεθεί μία λύση. Τα πάντα περνούν μέσα από αυτές τις αντιλήψεις. Βλέπετε πρώτα απ' όλα πώς ελέγχουν, μια απάντηση δηλαδή θέλω να το πω προς τον ακροατή σας, πώς ελέγχουν τα κόμματα οι ολιγάρχες, πώς οι ολιγοπωλιακές δομές, πώς βάζουν τα έργα για να εκτελεστούν στην Ελλάδα και με ποια σειρά θα πρέπει να εκτελεστούν. Επομένως, είναι μια κατάσταση οδυνηρή και για το εσωτερικό της χώρας, αλλά και για, και για τις εξωτερικές μας σχέσεις. Και η κοινωνία, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με το φαινότυπο. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Η κοινωνία ζει αυτή την τελετουργική δομή της υποταγής. Ξέρετε κάτι, ο πολίτης είδε ή μάλλον κατάλαβε πως ο πόλεμος αυτός μεταξύ αφέντη και δούλου είναι αδιέξοδος. Γιατί είναι αδιέξοδος? Γιατί ο πολίτης, ο δούλος μέσα σε εισαγωγικά, κατάλαβε πως δεν θα μπορέσει ποτέ να βρει το κουράγιο να ανταγωνιστεί τον αφέντη. Και σε αυτή την προσπάθεια και κατάφερε να υποταχθεί μέσα στη λογική του. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Δηλαδή το ποσοστό εκείνο που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις για το πρώτο κόμμα και τα άλλα κόμματα, αλλά κυρίως για το πρώτο κόμμα, είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορεί μετά από τη δολοφονία των Τεμπών, την ανάδειξη όλων αυτών των θεμάτων, την τεράστια ακρίβεια στην οποία ζούμε, τις άλλες υποθέσεις στην εξωτερική πολιτική που δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε κατά το συμφέρον μας. Δεν μπορούμε με όλα αυτά να δείχνουμε ότι έχουμε πάλι ένα κόμμα με μια τρομερή διαφορά σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Όχι τα άλλα κόμματα ότι βρίσκονται σε μια καλύτερη θέση, δεν τα δικαιολογώ καθόλου. Απέναντίας και εκείνα στην ίδια γραμμή συμπλέουν στα περισσότερα. Φτάνει να δει κανείς πόσα νομοσχέδια ψήφισαν τα άλλα κόμματα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ταυτίστηκαν με τα νομοσχέδια που κατέθεσε στην Βουλή. Μήπως όμως αυτό, κύριε Αποστόλου, είναι και το κομβικό σημείο? Δηλαδή, αν η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι το αφήγημα είναι κοινών, να το πω έτσι, δεν θα προτιμήσει τη σιγουριά, δεν το λέω τυχαία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του original από τα κακέκτυπα? Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ο πολίτης σήμερα στη χώρα να έχει και αυτή την κριτική που μπορεί να είναι απαραίτητη ούτως ώστε να διεκδικήσει το κόμμα εκείνο ή εν πάση περιπτώσει την προσωπικότητα ή τον ηγέτη που θα τον βγάλει από το αδιέξοδο. Γιατί έχει τόσο πολύ αλωτριωθεί, έχει τόσο πάθει μια σύγχυση πάνω στην κρίση του και στις επιλογές του, που εκ των πραγμάτων δυσκολεύεται πάρα πολύ να δει τα πράγματα. Είναι τόσο δεμένος πάνω σε ένα άρμα που λέγεται το συμφέρον μου, η ατομικότητά μου, που δεν μπορεί εύκολα να βγει από αυτό, που δεν μπορεί να διεκδικήσει καινούργια πράγματα. Λέει εδώ η φίλη μου η Εύα, καλημέρα στον κύριο Αποστόλου. Τακτική Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κονδύλια. Και ο φίλος μου ο Νικόλας
Λέει αυτό ακριβώς, κύριε Αποστολού. Ο πολίτης είναι και αλωτριωμένος, αλλά αν τα λέμε όλα, λέει, είναι και διεφθαρμένος. Δεν έχει σημασία το ποσοστό, θα προσθέσω εγώ, αλλά τη διαφθορά μας λίγο πολύ την έχουμε όλοι, κύριε Αποστολού. Είναι αυτό το τυράκι στη φάκα, είναι ένα άλοθη καθοσιώσεως ή είναι μια πραγματικότητα? Κοιτάξτε, όταν μίλησα εγώ για τους μικρονικοκυρούλιδες, όπως έλεγε ο Ρασούλης, εννοούσα ακριβώς ότι έχει μπει ο πολίτης σε μια διαφθορά. Έχει συνάψει μια σχέση με το πολιτικό σύστημα, μια σχέση του να πάρω και να μου δώσεις. Επομένως, όταν μπαίνει σε αυτή την φάση, τότε αναγκαστικά γίνεσαι διεφθαρμένος και εσύ. Επομένως, έχει μπει μέσα σε αυτή την φάση της διαφθοράς. Πέραν τούτου, από τι βοηθείται αυτή η διαφορά? Από μια εγκληματική, θα έλεγα, νηπιοφροσύνη της εποχής μας και επιπλέον από μια βαρβαρότητα της λογικής. Όλα αυτά μαζί, αν τα αφρίσει κάποιος, θα καταλάβει γιατί ο πολίτης σήμερα δεν μπορεί εύκολα να διεκδικήσει, γιατί ο πολίτης σήμερα δεν μπορεί να έχει όραμα και ελπίδα για το μέλλον. Και εκ των πραγμάτων θα ζει σε μια καθήλωση, σε μια φάση της αντιπαροχής, σου δίνω την ψήφο μου, εσύ μου παρέχεις κάποια ελάχιστα, και γίνεται ένας απέραντος συμβιβασμός, μια απίστευτη κατρακύλα της ζωής μας και της πατρίδας μας. Τι φταίει όμως εδώ, θα σας πει κάποιος, δεν είναι θέμα μεγαλύτερης ευθύνης? Θέλω να πω, το πολιτικό σύστημα όλο με έναν τρόπο αναπαράγεται αναξαρτήτως της θέσεως που καταλαμβάνει. Η κοινωνία αναπαράγεται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι η κοινωνία αναπαράγεται, αλλά κάθε φορά που αναπαράγεται μια κοινωνία διατηρεί και τις αντιστάσεις του χθες. Εμείς δεν διατηρήσαμε καμιά αντίσταση του χθες. Δηλαδή, εμείς δεν ήρθαμε αντιμέτωποι με τα προβλήματα. Αφήσαμε να τα διαχειριστούν τα προβλήματα μέσα από την ψήφο μας οι εκπρόσωποι του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος. Τα διαχειρίστηκαν έτσι όπως τα διαχειρίστηκαν. Δεν ζητήσαμε εμείς εκ των υστέρων και ευθύνες από το πολιτικό σύστημα. Το αφήσαμε και το αφήνουμε διαρκώς, με αποτέλεσμα να είμαστε σε αυτή την καταστροφική προοπτική για τη χώρα και για τον πολίτη. Οι ευθύνες δηλαδή είναι ολοκληρωτικά πλέον του πολίτη ψηφοφόρου, διότι μόνο αυτός έχει και μπορεί να κατεδαφίσει όλο το σάπιο σύστημα. Έχει δηλαδή την ευκαιρία, θέλω να πω. Εάν δεν θέλει να το κάνει και αν το αφήνει να περνάει ο χρόνος και να μην έρχεται σε σύγκρουση με το σύστημα, τότε το ίδιο το σύστημα θα τον φάει. Θέλει δεν θέλει. Το σύστημα είναι απέναντί μας και είναι πάντοτε αντίπαλός μας. Το σύστημα είναι εκείνο που ζητάει να φάει την πλειοψηφία ή, εν πάση περιπτώσει, με την έννοια δηλαδή να την ισοπεδώσει και να μπορέσει να την ελέγξει. Πράγμα δηλαδή που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται και ολοκληρώνεται με επιτυχία. Δεν μου λέτε, φταίει η κοινωνία όμως? Μισό λεπτό να κάνω τον αντίλογο. Φταίει εδώ. Η κοινωνία. Μισό λεπτό να κάνω τον αντίλογο. Δηλαδή, τις χρεώνουμε την ίσονο προσπάθεια και αν, αλλά είναι μια κοινωνία, και δεν είναι μόνο η δική μας, αυτό είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, που δέχεται το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο, στοιχειωδώς για την επιβίωσή της, διότι, για παράδειγμα, ο νονός τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Αποστόλου, λέει ότι πρέπει να θεσπίσουμε, προσέξτε, το ελάχιστο εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, ότι δεν θα χαθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας από τη ρομποτική κτλ. Άρα μπαίνει το φάσμα της επιβίωσης. Ένα. Δύο. Μπαίνει το φάσμα της καταναλωτικής χρησικτησίας μη ελέγχου, που όμως πάλι ο πολίτης δεν καθορίζει αυτό το μη έλεγχο. Από πάνω έρχεται. Κατά συνέπεια, γιατί να τον κατηγορήσουμε? Να κατηγορήσουμε τον πολίτη, γιατί να τον κατηγορήσουμε μάλλον τον πολίτη, διότι εκείνος είναι ανυποψίαστος για το τι συμβαίνει. Και όταν είναι ανυποψίαστος για το τι συμβαίνει, ότι οι δομές έρχονται, όπως ωραία το είπατε εσείς, από πάνω και το ελέγχουν τα πράγματα, τότε θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όταν δεν υποψιάζεται σήμερα ο πολίτης τα πράγματα και τα γεγονότα, τότε η ευθύνη είναι δική του. Δηλαδή, όταν δεν υποψιάζεται γιατί σήμερα υπάρχει ένας αντινατιβισμός, γιατί σήμερα μιλάμε καταχρηστικά για την πατριαρχία, γιατί σήμερα μιλάμε για την ανιθαγένεια και γράφονται πάρα πολλές διατριβές σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Αμερική πάνω σε εκείνο το πρόβλημα,
σε αυτή την κατάσταση καλύτερα που λέγεται ανηθαγένεια. Όταν αυτά λοιπόν δεν τα υποψιάζεται, όταν χτίζει όνειρα πάνω στις πλάνες που του προσφέρουν τα πολιτικά συστήματα, τότε υπάρχει μια δική του ευθύνη. Μια δική του ευθύνη που δεν μπορεί να απαλλαγεί σε καμία περίπτωση. Όταν λοιπόν, και να το πω και αλλιώς, χτίζεται ένα μοσαϊκό ή μια σειραφή ετερόκλητων κλισέ για την κοινωνία και πολλές φορές επιθετικών κλισέ για την κοινωνία και τα υιοθετεί, τότε ο ίδιος δεν έχει ένα μερίδιο της ευθύνης. Και έχει το μερίδιο της ευθύνης γιατί εκείνος, κύριε Σαχίνη, θα τρέξει μετά από 4 χρόνια να κάνει πάλι τις επιλογές του και θα έρθει πάλι να εκλέξει ένα πολιτικό προσωπικό, το οποίο βέβαια είναι καρμπόν στο προηγούμενο πολιτικό προσωπικό που δεν το ψήφισε. Ποια είναι αυτά τα ετερόκλητα κλισέ του σήμερα? Τα ετερόκλητα κλισέ του σήμερα είναι διαιρετικά, με την έννοια ότι σου μιλάω και για τον αντινατιβισμό, αλλά και έναν νατιβισμό ο οποίος είναι σάπιος, μέσα σε εισαγωγικά. Σου μιλάω για μια πατριαρχία, αλλά ενάντια σε μια πατριαρχία, αλλά και για μια πατριαρχία αρρωστημένη. Αυτά είναι τα σάπια κλισέ, ότι τον βάζουν στη μέση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ιδέες και ο ίδιος προσπαθεί να αρπάξει τη μία ή την άλλη. Δεν είναι και το πρόβλημα. Άρα να γίνει οπαδός της μίας ή της άλλης και όχι με μια κριτική σκέψη να αντιπαραβάλλει ενδεχομένως και μια άλλη οδό. Μάλιστα. Λέει ο φίλος μου Νικόλας, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αποστόλου πάνω σε αυτό το φλόγωνο ερώτημα του τις και ποιος φταίει. Ο κύριος Κοντογιώργης, για παράδειγμα, λέει, υπερασπίζεται στεναρά τη θέση του ότι το πολιτικό σύστημα, η λεγόμενη εκλόγιμη διεφθαρμένη μοναρχία, είναι ο ένοχος και όχι ο πολίτης. Εγώ, λέει ο Νίκος, φαντάζομαι και πολλοί ακόμη βλέποντας τι συμβαίνει δίπλα μας και γύρω μας, καταλαβαίνουμε από την εμπειρία μας ότι το πρόβλημα είναι στον πολίτη, στον άνθρωπο, και να προσθέσω στην οικογένεια και να προσθέσω και στο κοινωνικό σύνολο. Τι λέτε? Είναι απολύτως έτσι, όπως το λέει ο Κροατής σας. Το σύστημα προσπαθεί να φτιάξει μια πανοηματική αντίληψη, δηλαδή μια ερμηνεία του κόσμου. Όταν ο άλλος δεν αντιστέκεται, όταν ο πολίτης δεν αντιστέκεται, τότε έχει μερίδιο της ευθύνης. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η δημοκρατία νοσεί ήδη από τα πρώτα της χρόνια. Θέλω να σας θυμίσω εκείνο που συναντάμε και το βλέπουμε στον Περικλή, στο λόγο δηλαδή του Περικλή, που λέει «Λόγο μεν δημοκρατία, έργο δε υπό του πρώτου ανδρός αρχή». Επομένως, και ο πολίτης έχει ευθύνες. Δεν μπορεί να απαλλαγεί ο πολίτης των ευθυνών. Ο ίδιος καταλαβαίνει πώς του στείνουν την παγίδα. Αν δεν το καταλαβαίνει, θα πρέπει να ψάξει και να το ερευνήσει. Δεν μπορεί να λέει ότι είμαι καλά επειδή περνάω αυτό το διάστημα καλά και δεν με ενδιαφέρει για τίποτα. Ή ο ήλιος βγήκε για πάρτι μου και όχι για κάποιον άλλον. Αν το καταλαβαίνει. Γιατί εδώ έχετε και εργαλεία που σιγά σιγά αφαιρούνται. Και αυτά τα εργαλεία που αφαιρούνται, αφαιρούν και το δικαίωμα στην ανάλυση, την πληροφορία, όχι πληθωριστικά, και κριτική σκέψη και διάλογο, γιατί δεν κουβεντιάζουμε πια πέρα από τα επικοινωνιακά συνθήματα. Εδώ έχω το παράδειγμα, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, του πώς, για παράδειγμα, η ελληνική πολιτεία διαφορεί για τα ελληνικά σχολεία του απόδημου ελληνισμού. Όταν χάνεται ένας συνεκτικός κρίκος όπως η γλώσσα και η ελληνική γλώσσα, όχι είναι ανώτερη ή καλύτερη, λάθος αυτή η διαπίστωση, είναι όμως από εκείνες τις γλώσσες που εγκεφαλικά λειτουργεί, δεν είναι μύθος αυτό, είναι αποδεδειγμένο ότι λειτουργεί. Η φθόγγη, αν θέλετε, η απόστροφη, τα κόμματα, τα θαυμαστικά, οι διφωνίες, όλα λειτουργούν στις επισυνάψεις του εγκεφάλου. Εκτός αν θέλουμε όλα να μας τα απαντάει ένα τάμπλετ. Όταν λοιπόν σου αφαιρούν αυτά τα εργαλεία, στα περιστέλνουν, στα περικόπτουν, είναι εύκολο? Είναι εύκολο, να το ξαναλέω μέχρι να γίνω κουραστικός. Είναι εύκολο όταν ο πολίτης είναι βαθιά υποψιασμένος για τις δομές και τις λειτουργίες της εξουσίας. Σήμερα οι περισσότεροι φτύνουν την τηλεόραση. Σήμερα οι περισσότεροι από εμάς διαμαρτυρόμαστε ότι τα κανάλια έχουν γίνει πολιτικά γραφεία επικοινωνίας. Κομματικά γραφεία επικοινωνίας. Μισό λεπτό, κύριε Αποστόλου. Καλά το λέτε εσείς. Κλείνουν και φτύνουν την τηλεόραση. Και αποθεώνουν το τάμπλετ και το κινητό. Μία ή άλλη είναι. Ναι, αλλά
στο τάμπλετ έχεις μια δυνατότητα να επιλέξεις εσύ τι θα πρέπει να διαβάσεις. Στην τηλεόραση δεν έχεις απολύτως καμία επιλογή. Έχεις τη δυνατότητα επιλογή. Να επιλέξεις τι θα διαβάσεις ή η τράπεζα, αυτό θέλω να μου πείτε, πληροφοριών και στο τάμπλετ και στο κινητό είναι πολύ συγκεκριμένη ανάλογα με το τι κατεβάζεις, σου πλασάρουν. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα είναι, θα σας πω, το ερώτημα έχει μια απάντηση. Είναι η αναζήτηση. Τι πρέπει να αναζητήσει ο πολίτης, πόσο υποψιασμένος είναι που αυτό που το πλασάρουν ακόμη ως πρωτοπορία και δημιουργικότητα είναι το ίδιο με το παλιό, δηλαδή παλιά ξινά εσταφύλια. Εκεί ακριβώς πρέπει να αντιληφθεί ο πολίτης. Εδώ ο πολίτης ακόμα δεν έχει αντιληφθεί πως αυτή η χώρα, δηλαδή η Ελλάδα, στηρίζεται στον αριδισμό, στη ρουσφετολογία, στη γραφειοκρατία, στον εποτισμό. Λοιπόν, όταν δεν μπορεί να κάνει αυτές τις αξιολογήσεις, τότε σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να σπρώξει τα πράγματα. Συνεπώς, αν δεν φτάσει σε μια ωριμότητα, σαν προσωπικότητα, σαν σκέψη και σαν συναίσθημα, να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τα δεδομένα, τότε νομίζω ότι θα βρίσκεται παγιδευμένος μέσα σε αυτό το στρατόπεδο, μέσα σε αυτό το κολαστήριο που μας έχουν εκτίσει και εμείς αβοήθητοι εκεί αρχίζουμε και μουρμουρίζουμε για πράγματα, ένα νευροληπτικό μουρμούρισμα που δεν καταλήγει πουθενά. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Σύφης. Το πρόβλημα, κύριε Αποστόλου, όμως, είναι ότι ακόμη και από αυτούς που καταλαβαίνουν, κανείς, μα κανείς στις μέρες μας, δεν θέλει να θυσιαστεί. Και προεκτείνοντας το λίγο αυτό που λέει ο Σύφης, ιστορικά τα πάντα, οι μεγάλες ανατροπές ξεκινούσαν από μειοψηφίες που σιγά σιγά γινόντουσαν πλειοψηφικά ρεύματα. Αν σήμερα κανείς δεν θέλει να μπει καν στη βάσανο μειοψηφιών που έχουν το όραμα, τη σκέψη, την αυταπάτη αν θέλετε, να αλλάξουν μερικά πράγματα, πώς? Ναι, κοιτάξτε, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα όταν σπρώξει περισσότερο τη σκέψη και όταν έχει φουντώσει η βούλησή του εσωτερικά. Όταν όμως μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο περιθώριο μιας ζωής που τα πράγματα είναι εντελώς υποβαθμισμένα και δεν εκφράζεται με μια βούληση ανατροπής για αυτά τα πράγματα ή δεν του δημιουργείται μια βούληση ανατροπής από αυτά τα πράγματα, για αυτά τα πράγματα, τότε είναι καταδικασμένος. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο μόνος παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα είναι ο πολίτης. Κανείς άλλος δεν θα τον βοηθήσει. Θα παραμείνει περιθωριακός, βούλος και θα παραμείνει εκεί που είναι και σήμερα και θα διεκδικεί με τον ίδιο τρόπο τα λάθη του που τα χθεσινά που θα τα ολοκληρώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, πως ο άνθρωπος έχει απομυθοποιήσει τις αρχές και τις ιδέες του. Είναι βασικό αυτό. Γιατί ο άνθρωπος ήταν πάντοτε μια μυθοποιητική παραγωγή. Αυτό μας το λέει και ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, ότι τους νέους θα πρέπει κάθε φορά να φροντίζουμε να τους δημιουργούμε μυθοποιήσεις. Μυθοποιήσεις όμως πάνω στις αρχές και στις αξίες. Λοιπόν, όταν έχει απομυθοποιήσει όλες τις αρχές και τις αξίες, ουσιαστικά έχει δολοφονήσει σήμερα ο πολίτης, ο παγκοσμιοποιημένος πολίτης, την ψυχή του. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν έχει πολλά να κάνει. Αν ξαναλειτουργήσει μέσα από τις λογικές εκείνες που του έδωναν πνοή και έμπνευση, τότε ίσως καταφέρει κάποια πράγματα. Λέει εδώ η φίλη μου Μαρία, μήπως το κλειδί, κύριε Αποστόλου, όσο και αν φανεί έτσι λέει βαρύγδουπο, αλλά είναι εξαιρετικά απλό, είναι ότι οι πολίτες πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία αυτομόρφωσης ή, για να το πω διαφορετικά, επαναμόρφωσης. Και δεν εννοώ εγώ, λέει εδώ η Μαρία, πανεπιστημιακούς τίτλους. Ναι, έτσι είναι. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία επαναμόρφωσης, σε μια διαδικασία καινούργιας εκπαίδευσης, και δεν μιλάμε από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο μέχρι τώρα οι αναλυτές της κοινωνίας μας έχουν καταδείξει ότι δεν θεραπεύει, αλλά ουσιαστικά καλλιεργεί τη βλακεία και την ανοησία, την αβελτηρία. Λοιπόν, θα πρέπει να μπούμε εκεί και θα πρέπει να φτάσουμε και κάπου αλλού, στην αυτοοργάνωση, την οποία την έχουμε ξεχάσει. Γιατί κάθε φορά όταν μιλάει κάποιος για τα βάσανα εκείνα τα οποία περνάμε,
μέσα από το σύστημα, το πολιτικό, το κοινωνικό και γενικότερα το σύστημα της ζωής, λένε και τώρα τι προτείνεται. Η μόνη πρόταση που μπορείς να δώσεις είναι η αυτοοργάνωση. Πώς ο ίδιος ο λαός θα αυτοοργανωθεί. Και σαφέστατα πώς θα επαναμορφωθεί με το τρόπο το κοινωνικό. Να ξανακαταλάβουμε πως η ζωή δεν είναι πια η τηλεόραση, οι ντουντούκες, οι φανφάρες κτλ. Δεν είναι αυτά μόνο. Ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Δηλαδή το βλέπει τη ζωή του μέσα στην πραγματικότητα. Σε μια επαφή με τον συνάνθρωπό του. Άρα εκεί μέσα μπορεί να επαναμορφώσει την άποψή του, το λόγο του και τη σκέψη του. Εκεί μέσα μπορεί να ξαναχτίσει μια καινούργια κριτική άποψη για τα πράγματα και για την πολιτική. Που φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι σύσταση περί ατομικής ευθύνης, δεν λέτε αυτό? Όχι, μιλάω για μια πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί ούτως ώστε ο πολίτης να βγει από το πηγάδι και να αρχίσει να διεκδικεί. Να βγει από μια εργαλειοποίηση του ορθολογισμού με τα κλισέ της που τον οδηγεί σε μια μονοδιάστατη αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό ίσως έρχεται και λίγο μέσα από το διαφωτισμό. Από τα καλά που είχε ο διαφωτισμός, είχε και πολλά αρρωστημένα. Λοιπόν, να φύγει λοιπόν από αυτή την αντίληψη και να διεκδικήσει έναν καινούριο τρόπο ζωής, όχι όμως ένα τρόπο ζωής που του το έχουν προσφέρει οι άλλοι. Μου λέει εδώ άλλος φίλος, αυτομόρφωση πολύ σωστά. Το διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη και πηγή πληροφορίας που είχαν ποτέ. Το ερώτημα είναι όμως, πώς αναπτύσσεις την κριτική σκέψη και διάκριση, γιατί μέσα στον ωκεανό πληροφορίας υπάρχει και πολύ παραπληροφορία. Αυτό είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφορία ή παραπληροφόρηση καλύτερα. Αλλά πάντοτε με κριτήριο την εμπειρία της ζωής του, γι' αυτό σας είπα ότι ο άνθρωπος το θέλουμε είτε όχι είναι εμπειρία. Λοιπόν, με το κριτήριο της επιλογής μπορείς να διαπιστώσεις ποιος λέει αυτή τη στιγμή αλήθεια ή όχι. Λέει αλήθεια εκείνος που λέει, που ισχυρίζεται ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Όταν θα μπει σε ένα σούπερ μάρκετ θα καταλάβεις πως αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία. Λέει αλήθεια όταν λέει ο άλλος ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε μια πολύ καλή συμφωνία ή με τα Σκόπια ή με την Τουρκία, αφού βλέπουμε ότι αγοράζουμε ειρήνη με παραχωρήσεις και από την Τουρκία και από τα Σκόπια. Λοιπόν, με κριτήριο λοιπόν την προσωπική του άποψη, η οποία έχει σμιλευθεί, για να το πω έτσι, μέσα από την εμπειρία της ζωής, εκεί ακριβώς μπορείς να φτάσεις στο σημείο που θα διεκδικήσεις και την πληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο. Που έτσι είναι ένας καταράκτης το διαδίκτυο από πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά να μην φτάσει ποτέ ο πολίτης να μυθοποιεί και αγιογραφημένους μέσα από το διαδίκτυο, που μπορεί να λένε πως έχω μια άποψη, κουβαλάω μαζί μου αυτούς τους τίτλους σπουδών κτλ. Άρα θεωρούμε και ειδικός. Με άλλα λόγια, ότι μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Όχι σε αυτά τα ουρλιακτά του εγώ κάποιων διανοουμένων που λένε εδώ είμαι, κοιτάξτε με, παρακολουθήστε με. Αλλά με πάντοτε κάποια απόσταση από όλα και με μια άρνηση. Ποτέ και πουθενά χωρίς δεν, έλεγε ένας ποιητής. Και νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το κερδίσουμε αυτό. Πρέπει να σας πω, κύριε Αποστόλη, ότι έχετε ανάψει τη συζήτηση και είναι καλό αυτό. Μου λέει η Εύα εδώ, ακούστε τώρα, μας κατεδαφίζει. Ωραία, λέει, είμαι βαθιά υποψιασμένη, προ 20 ετών τουλάχιστον έχω κλείσει τηλεόραση. Εδώ και 30 χρόνια, όταν το σύνολο γύρω μου λέει άντε να ζήσω και σήμερα και να είμαι καλά, εγώ τι να κάνω? Είναι συνολικό το πρόβλημα, λέει τελικά. Δεν είναι έτσι απλό. Είναι έτσι όπως το τοποθετεί, αν το έχω καταλάβει καλά, η ακροάτριά μας. Είναι σαν να λέω ότι υπάρχουν δυνάμεις που μας παρασύρουν, ούτως ώστε να μην μένουμε πιστοί στις αντιλήψεις και στις κρίσεις μας. Να σας πω και κάτι πρακτικό, κύριε Αποστόλου. Βεβαίως. Άντε να πούμε λοιπόν ότι έχετε δίκιο. Σωστά το λέτε, επαναμόρφωση όλοι μας. Και επαναλαμβάνω, κάνατε και τη διάκριση, δεν μιλάτε για πτυχιακά μαθήματα. Ωραία. Υπάρχει χρόνος. Άμα το νοικοκυριό αυτή τη στιγμή για να τα φέρει βόλτα δουλεύει 16 ώρες, όχι με διπλό μισθό, 16 ώρες, πού θα βρει το χρόνο? Και αυτό, την ίδια ώρα εξαφανίζει από αυτό το χρόνο την ίδια του την εσωτερική λειτουργία στο σπίτι του. Δεν βρίσκει τα παιδιά του. Και τα παιδιά αντεγιά και πάει λέγοντας. Και μεταβιβάζεται στις νέες γενιές. Άρα μήπως
όλα αυτά που περιγράφουμε ως ευθύνη μας, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με εργαλεία του 19ου, αρχές 20ου αιώνα, όταν το σύστημα που περιγράψατε τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει ένας αντίλογος. Ξέρετε, κάποτε έλεγε ο Καστοριάδης ότι το βιβλίο που είχε διαβαστεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ήταν η Βίβλος. Mm. Και σωστό, έτσι είναι, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά ακόμη λέει και στο 8ωρο, όχι 8ωρο, συγγνώμη, ακόμη και στο 12ωρο που εργαζόταν τότε ο πολίτης, ο πλανητικός πολίτης, θέλω να πω, έβρισκε χρόνο να διαβάσει. Σήμερα, στα 8ωρα, που δεν θα γίνουν στην Ελλάδα 4ωρα, αλλά πάμε για 10ωρα, λοιπόν, δεν βρίσκει αυτό το, να το πούμε έτσι, το δώρο της ανάγνωσης, το πετάει. Γιατί? Διότι έχει τροποποιήσει το χαρακτήρα του, το μυαλό του, τη σκέψη του και το συναίσθημά του κάπου αλλού. Το έχει κάνει κάτι μεταξύ. Βγαίνω, κάτι διασκεδάζω που δεν διασκεδάζω, έτσι, κάτι που διαβάζω αλλά διαβάζω πολύ λίγα, διαβάζω δηλαδή τον δυνατό τίτλο και από κάτω μπορεί να λέω οποιαδήποτε σαχλαμάρα, άρα με παρασύρει ο τίτλος, εκεί ακριβώς θα πρέπει να σκίσει τις άμυνες του. Διαφορετικά, διαρκώς θα σκαρφαλώνουν στην εξουσία οι ευκίνητοι πίθηκοι, όπως έλεγε και ο Νίτσε, και θα μας κυβερνούν. Λέει η φίλη μου η Κάρμεν, καλημέρα, ο κύριος Αποστόλου ακριβής επί του πεδίου. Το ρωτώ λοιπόν, σήμερα που οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους έχουν καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης, μόρφωσης, γιατί κατά τη γνώμη του είναι ανεπαρκή στην κρίση τους? Σήμερα οι Έλληνες, θα συμφωνήσω με καθηγητές ή με διανοούμενους που λένε ότι έχει τη λιγότερη παιδεία από ό,τι είχαν στα περασμένα χρόνια οι απόφοιτοι λυκείου ή γυμνασίου, εξεταξίου γυμνασίου. Εγώ θα σας έλεγα και του δημοτικού, τολμώ να πω. Και του δημοτικού, να μην προσβάλλω, δεν θέλω, γι' αυτό ακριβώς φτάνω μέχρι εκεί, έχετε απολύτως δίκιο όμως. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ακριβώς διαβάζουν τηλεματικά. Γιατί ακριβώς διεκδικούν το συνέστημα στο λόγο, αλλά όχι την ουσία του λόγου. Άρα είναι και θέμα προτεραιοτήτων εδώ, ε? Βεβαίως είναι θέμα προτεραιοτήτων. Γιατί δεν θέλουν μια συγκρουσιακή λογική, αλλά την πιθανή ακινησία των ζητημάτων. Έτσι. Άρα με αυτή την προοπτική δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αν δεν αλλάξει η ίδια η στάση του ανθρώπου, αν δεν μπει στη φάση που προαναφέραμε, τότε είναι χαμένος. Θα συμπλέει διαρκώς με ό,τι χειρότερο υπάρχει επάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Θα μπαίνει μέσα σε δομές και σε λογικές σχιζοειδείς. Και το σύστημα συμφέρει να υπάρχει αυτή η σχιζοειδή δομή. Έτσι, συμφέρει να υπάρχουν οι δύο απόψεις, όχι το ανώνυμο τρίτο, τώρα μας βγάζουν και το ανώνυμο τρίτο, αλλά το ανώνυμο τρίτο, όπως λέει ο ποιητής, δηλαδή ο Ελίτης, το ανώνυμο τρίτο, εκείνο ακόμα δεν έχει κάνει την εμφάνισή του. Είμαστε ακόμα στις δύο λογικές. Θέλεις να είσαι έτσι ή θέλεις να είσαι αλλιώς. Θέλεις να είσαι πατριώτης και να τρως τη λάσπη και να τρως επίσης και την εκτοχλεβασμό από κυβέρνηση ή κυβερνήσεις και διανοούμενους, ή θα πρέπει να γίνεις αντινατιβιστής που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα περισσότερο σε σχέση με τον πατριώτη. Άρα και η μία και η άλλη εκδοχή, από ό,τι καταλαβαίνω, στην ουσία μου λέτε ότι είναι, αυτή είναι η ρίζα βαθιά, ακριβώς, συντηρητικά. Γιατί μάλιστα. Ακριβώς, γιατί και ο πατριωτισμός, ή εκείνοι που διεκδικούν ένα πατριωτισμό, θέλουν ένα ζητοπατριωτισμό. Δεν θέλουν ένα πατριωτισμό επί της ουσίας. Ένα ζητοπατριωτισμό για να ανέβουν πολύ εύκολα, να πάρουν τον ανελκυστήρα και να ανέβουν στην εξουσία και να διεκδικήσουν με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα και κατά τα άλλα ο πολίτης να ταλαντεύεται ανάμεσα στην άβυσο και στην τρέλα. Πρώτο τελευταίο ερώτημα του φίλου του Νίκου. Μήπως τελικά, λέει κύριε Αποστόλου, έχουμε λειτουργικό αναλφαβητισμό? Αυτό είναι το πρόβλημα των μορφωμένων, είτε Ελλήνων είτε γενικότερα των κοινωνιών? Θα συμφωνήσω σε όσα λέει ο ακροατής μας. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε φτάσει εκεί. Έχουμε φτάσει δηλαδή ο αναλφαβητισμός, με την έννοια δηλαδή να είμαστε ανυποψίαστοι ή ασήμαντα μηδενικά.
έχει μπει και έχει φωλιάσει μέσα και στις κοινωνικές δομές, αλλά δυστυχώς περνάει και μέσα στο DNA, περνάει και μέσα στη ζωή μας. Γίνεται δηλαδή μία πρόθεση που καταλαμβάνει το μυαλό μας και ουσιαστικά μας αφυδατώνει, ουσιαστικά μας στεγνώνει σαν ανθρώπους. Μου λέει εδώ Αντώνης, το attention span που λένε, δηλαδή το πόσο μπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή του κάποιος, έχει φτάσει σε δευτερόλεπτα. Όσο ένα βίντεο στο TikTok, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Άλλος φίλος μου λέει, αυτομόρφωση ή πολιτικοποίηση με όρους συλλογικότητας και συλλογικής διεκδίκησης. Καλό και αυτό, αλλά θα πούμε ότι τι σημαίνει πολιτικοποίηση σήμερα. Νομίζω ότι πολιτικοποίηση σήμερα δεν έχει τις αρχές και τις παραδοχές του παρελθόντος. Πολιτικοποίηση σήμερα, τη λαμβάνουμε περισσότερο, έχει πλέον εξαφανιστεί. Έχει αντικατασταθεί από την κομματικοποίηση. Επομένως εκεί δεν έχουμε πολλά πλεονεκτήματα για να λειτουργήσουμε μαζί με αυτή την κομματικοποίηση. Αν εννοεί όμως την πολιτικοποίηση όπως είχαν οι κλασικοί Έλληνες, τότε που ακόμη και οι ανθρωπολόγοι έλεγαν πως υπάρχει μία νεύρωση στην κλασική Ελλάδα, και ποια ήταν αυτή η νεύρωση, είναι ότι συμμετείχαν στη διαδικασία των αποφάσεων. Αυτό τους είχε γίνει νεύρωση. Ας μας γίνει και εμάς αυτή η νεύρωση, να συμμετέχουμε στη διαδικασία των αποφάσεων και ας πετάξουμε όλες τις άλλες καταναλωτικές νευρώσεις που μας πολιορκούν, μας διεκδικούν και μας φέρουν μαζί το μυαλό και την ψυχή μας. Μάλιστα. Ένας άλλος συνομιλητής μας την Κυριακή, μετά από ένα διήμερο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, με εξαιρετικές εισηγήσεις από δεκάδες επιστήμονες, ο κύριος Ρινάλντι έκλεισε με ένα απόφευγμα του Γλινού. Λείπει το μόνο και δυναμικό ψυχοκίνητρο που να εμπνέει και να ενώνει. Πρέπει κάπως να αφυπνιστεί η ψυχή μας. Το συμμερίζεστε? Πρέπει να αφυπνιστεί, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Εγώ θα έλεγα το εξής. Να προσέξω με αυτό που λέει ο Ελίτης, απαντώντας αυτό που μου είπατε, στο απόφευγμα του Γλινού, αυτό που έλεγε ο Ελίτης στο εκ των πλησίων. Στο μυαλό του καθένος παραμένει μία κότα. Λοιπόν, να είμαστε πολύ λογικοί σε μερικά πράγματα, αλλά να μην μας γίνει αυτή η λογικότητα βραχνάς και θυσία της ζωής μας. Να αφήσουμε δηλαδή, να το πω έτσι πως το λέει και ο Έλιοτ, το μυαλό μας να αναπνεύσει, γιατί δεν αναπνέει πια το μυαλό μας, έλεγε ο Έλιοτ. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί ανοίξατε μια καλή συζήτηση σήμερα με τους ακροατές και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.